Πάμε να μιλήσουμε για την πυραγωγή. Είναι κάτι το οποίο σας μπερδεύει πάρα πολύ, ενώ είναι πάρα πολύ απλό. Υπάρχουν κάποιοι πάρα πολύ βασικοί κανόνες και το κάνω αυτό το βίντεο γιατί απλά με ρωτάτε πάρα πολύ. Για να μπορέσουμε να κάνουμε χρήση του κινητού μας στο εξωτερικό, πρέπει να έχουμε ενεργοποιήσει την υπηρεσία της πυραγωγής στην γραμμή μας. Ξεκινάμε με τα βασικά. Υπηρεσία πυραγωγής στη γραμμή. Από εκεί και πέρα, εφόσον έχουμε ενεργοποιήσει την υπηρεσία της πυραγωγής στη γραμμή μας, το τονίζω πάρα πολλές φορές, όταν μεταβούμε στο εξωτερικό υπάρχουν δύο επιλογές. Η πρώτη, στο κινητό μας έχουμε επιλεγμένο να συνδέεται αυτόματα με δίκτυο. Άρα συνδέεται με τοπικό δίκτυο και συγκεκριμένα με αυτό που έχει το ισχυρότερο σήμα τη στιγμή που ανοίγει η συσκευή μας. Δεύτερο, εάν έχουμε επιλεγμένη τη χειροκίνητη αναζήτηση δικτύου, συνδέεται με το δίκτυο που εμείς θα επιλέξουμε μέσα από τη χειροκίνητη αναζήτηση δικτύου. Υπάρχουν δύο επιλογές. Η πρώτη είναι τα λεπτά ομιλίας και η δεύτερη είναι τα δεδομένα, και εδώ είναι πολύ ξεκάθαρα τα πράγματα. Όσον αφορά τα λεπτά ομιλίας, μπορούμε εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης να χρησιμοποιήσουμε ό,τι έχουμε πληρώσει. Δηλαδή, λεπτά ομιλίας που είναι στο πρόγραμμά μας, λεπτά ομιλίας από κάποιο πακέτο το οποίο αγοράσαμε, μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε κανονικά εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ηνωμένου Βασιλείου, το οποίο παραμένει στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την περιαγωγή. Όσον αφορά τα πακέτα που παίρνουμε από δώρα, από τυχόν ανανεώσεις χρηματικού υπολείπου, από δώρα που μπορεί να δίνουν οι εταιρείες αναπεριόδους ή οτιδήποτε, παιδιά, δεν μπορείτε να τα χρησιμοποιήσετε. Ξεχάστε το. Δεν χρησιμοποιούνται. Τέλος. Όσον αφορά τα δεδομένα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κανονικά τις παροχές του προγράμματός σας, αυτού που έχετε αγοράσει, και όσον αφορά τυχόν δεδομένα από προσφορές, αυτό αναφέρεται ρητά από κάθε εταιρεία, εάν μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε εντός ΕΕ πάντα ή όχι. Για να μπορούμε να κάνουμε χρήση των δεδομένων εφόσον βρισκόμαστε εκτός Ελλάδας, οπουδήποτε και να είμαστε στον κόσμο, πρέπει μέσα από τις ρυθμίσεις της συσκευής μας να έχουμε ενεργοποιήσει την περιαγωγή δεδομένων ή όπως αντίστοιχα μπορεί να το λέει ο κατασκευαστής της συσκευής σας. Από εκεί και πέρα, εφόσον λοιπόν είμαστε εντός ΕΕ και Ηνωμένου Βασιλείου, κάνουμε χρήση του κινητού μας κανονικά, χωρίς χρέωση για εισερχόμενες, χωρίς χρέωση για εξερχόμενες και γενικότερα το χρησιμοποιούμε όπως όταν είμαστε στην Ελλάδα. Όταν είμαστε οπουδήποτε άλλο στον κόσμο, ισχύουν οι χρεώσεις του παρόχου σας. Όταν είμαστε στο εξωτερικό και μας καλούν αριθμοί από Ελλάδα, αυτός που σας καλεί χρεώνεται με τον ίδιο τρόπο και το ίδιο ποσό εφόσον χρεώνεται, όπως όταν σας καλεί όταν βρίσκεται το κινητό σας στην Ελλάδα. Εάν δηλαδή εσείς βρίσκεστε στην Ελλάδα και κάποιος σας καλεί και έχει χρόνο ομιλίας προς όλους, αυτός ο άνθρωπος καταναλώνει τον χρόνο ομιλίας προς όλους. Όταν εσείς βρίσκεστε στο εξωτερικό και κάποιος σας καλεί, δεν μπορεί να γνωρίζει πού βρίσκεστε εσείς, άρα χρησιμοποιεί και πάλι τον χρόνο ομιλίας προς όλους που έχει από το πρόγραμμά του. Εφόσον εσείς βρίσκεστε εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ηνωμένου Βασιλείου, δεν χρεώνεστε τίποτα για τις εισερχόμενες κλήσεις. Εφόσον εσείς βρίσκεστε εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης και εκτός Ηνωμένου Βασιλείου, χρεώνεστε κανονικά, σύμφωνα με τον τιμοκατάλογο του παρόχου σας. Αυτά γιατί με ρωτάτε και για να γίνουν εντελώς ξεκάθαρα, γιατί δεν μπορούν να είναι πιο απλά.